Κάδι γεμάτη από σκουπίδια και ογκώδη αντικείμενα, πλακάκια στα πεζοδρόμια που άλλοτε προεξέχουν και άλλοτε είναι σπασμένα, είναι κάποια από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην περιοχή της ανάληψης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γενικά όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια δραματική κατάσταση. Επειδή το επάγγελμά μου είναι στο ταξί, είμαι στη σύνταξη τώρα κτλ., έχω περπατήσει τέτοια κατάσταση στους δρόμους, ειδικά μέσα, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη πόλη. Δρόμοι να φοβάσαι να περπατήσεις. Παντού καρούμπαλα, παντού ανομαλίες, αστικές συγκοινωνίες μηδέν. Από τότε που έγινε κρατικοποίηση, μιλάμε, καταστράφηκε η αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω τι φταίει. Οι δρόμοι είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν ξέρω τι φταίει και ποιος φταίει. Το πεζοδρόμιο εδώ πέρα έχουν πέσει πολλά άτομα εδώ πέρα. Έχουν χτυπήσει. Τέτοια υπάρχουν σε πολλά σημεία. Αδιαφορούν, δεν έρθει κανείς να δει τι γίνεται εδώ πέρα. Πολλοίς κόσμος έχει πέσει παραδόναμε. Είπαμε το Δήμαρχο και δεν ενδιαφέρει και καθόλου. Δεν έχουμε προσωπικό, λέει. Πέφτω, σπάω τα πόδια μου, τα γόνατα μου ακόμα έχουν τα σημάδια. Σας τα έδειξα προηγουμένως. Είναι γεμάτο βουνό από σκουπίδια. Ο κύριος Ζέρβας είναι και συνάδελφος, γιατί αρχιτέκτονος είναι. Είχε πει προτεραιότητα θα κάνει στην καθαριότητα. Γυρίστε να δείτε. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά τα προβλήματα, οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν επίσης και σοβαρό ζήτημα με την έλλειψη πάρκινγκ, αφού όπως καταγγέλουν, ακόμα και οι λιγοστοί χώροι που υπάρχουν για τους κατοίκους καταλαμβάνονται από οχήματα τουριστών, οι οποίοι τα αφήνουν εκεί για πάνω από ένα μήνα χωρίς να δέχονται κλήσεις από τη δημοτική αστυνομία. Μας βάλανε να βγάλουμε τις κάρτες, τις οποίες έχουμε βγάλει, βγάλει και την κάρτα εδώ, η οποία δεν ισχύει. Και όταν είπα τον Δήμαρχο, γιατί δεν σεντενάρουν, να γράψουν για να φεύγουν αυτοί οι οποίοι έρχονται στην Βουλγαρία. Σου είπα από άλλα μέρη έρχονται και τα αφήνουν τα αυτοκίνητα για ένα μήνα εδώ. Και μου λέει δεν έχουμε προσωπικό. Εσύ έχετε βγάλει εδώ πέρα κάρτα. Κάρτα για στάθμευση κατοίκου. Ναι. Περισσότεροι δεν έχουν την κάρτα. Έχουν, αρκετοί έχουν. Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν. Πολλοί δεν έχουν. Οι οποίοι είναι ξένοι, δεν είναι από εδώ. Και τα αφήνουν εδώ για μέρες. Για μήνα. Για μήνα. Είναι λογαριασμό, δεν του γράφει κανένα. Όχι, δεν του γράφει κανένα. Τα ζητήματα αυτά που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην ανάληψη δεν ήταν μοναδικά σε ολόκληρη την πόλη, αφού και σε άλλες περιοχές οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες ή εγκατάλειψη από τη δημοτική αρχή.